να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία, γιατί είναι μακρύς και δύσκολος ο αγώνας, κυρίως αυτά που βιώνετε όλα αυτά τα χρόνια. Θα θυμόσαστε βέβαια ότι είχαμε ξανάρθει. Εγώ είχα έρθει στο Δαμάσι και στα χωριά γύρω, αμέσως μετά τις καταστροφικές ζημιές από το σεισμό πριν τρία χρόνια. Και είχα γίνει γνώστης, ένιωσα και εγώ και όλη η υπόλοιπη αντιπροσωπεία ε, του κόμματος που είμαστε και σήμερα εδώ παρόντες, δηλαδή και ο βουλευτής του νομού, ο Γιώργος ο Λαμπρούλης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο Τάσος Τσαπλές και ο Κύριλος ο Παπασταύρου που είναι μέλος του πολιτικού γραφείου και ε, έχει την ευθύνη, η Μαρία Γαβαλά, γραμματέας της περιοχής της Θεσσαλίας, άλλοι σύντροφοι εδώ, που είναι μαζί μας σήμερα και τότε ήμασταν παρόντες και είχαμε γίνει γνώστες και των προβλημάτων της ανησυχίας της μεγάλης που είχατε εκφράσει λόγω των μεγάλων καταστροφικών σεισμών εδώ στην περιοχή και της ανασφάλειας που νιώθατε. Και τότε είχαμε πει ότι να είστε προσεκτικοί απέναντι σε ψεύτικες υποσχέσεις, σε λόγια μεγάλα που θα ακούσετε από τους κυβερνώντες... γιατί εκείνες τις μέρες... θυμόσαστε γυρνούσαν και λέγαν... εδώ και τώρα θα αποκατασταθεί... δεν θα περάσει εξάμεινο... και θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές... θα επισκευάσουμε τα σπίτια... τις αποθήκες, τα μαγαζιά... που έχουν πάθει ζημιά... θα δώσουμε αποζημιώσεις γενναίες... έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινήσει πάλι... η κοινωνική ζωή... σε αυτό εδώ τον τόπο... και μια σειρά τέτοια ζητήματα που γίναμε όλοι μάρτυρες και στη Βουλή τα ίδια τα λέγαν. Και έχουν περάσει τρία χρόνια και βλέπουμε την ίδια κατάσταση. Πήγαμε, είδαμε τα containers που ζουν συνάνθρωποι μας, συμπολίτε, οι, οι οποίοι πολυμελείς οικογένειε και όπως σωστά είπατε, μένουν το καλοκαίρι, λιώνουν από τη ζέστη, δεν μπορεί να επιβιώσει μια οικογένεια μέσα σε ένα κοντέινερ κάτω από λαμαρίνες, και το χειμώνα να ξεπαγιάζουν ή να μένουν με τις λάσπες και τις βροχές όταν γίνονται εδώ στην περιοχή. Και φυσικά μαζί με τους σεισμούς ήρθαν και άλλες καταστροφές. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αφαιρεθεί ούτε από τα χωριά του κάμπου που πλημμύρισαν από όλες τις τεράστιες πλημμύρες που έγιναν, ούτε να ξεχαστούμε για τα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής, της ασθένεια που έπληξε πάρα πολλά φυτά ή τα ζώα με την ευλογιά αλλού, εδώ διαφορετικά προβλήματα. Τα αμπέλια, όπω είπατε, που είναι κάτω από το 50%, δηλαδή ουσιαστικά, άμα είναι 13% τα εκατομμύρια από τα 30 εκατομμύρια που είχε παραγωγή καταλαβαίνουμε τι μεγάλη απόσταση υπάρχει και πώς μπορεί να ζήσει έτσι ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας κτηνοτρόφος, ο επαγγελματίας και μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρώτος που μίλησε για τα μαγαζιά εδώ, <laughs> για την κατάσταση που υπάρχει και που δεν υπάρχει ανακούφιση ουσιαστική για να μπορεί να ξανανοίξει το μαγαζί. Και να του λέει ατομική σου ευθύνη πήγαινε βρες να νοικιάσει κάποιο άλλο, πού να το βρω σου λέει. Ή λέει ατομική ευθύνη δεν υπάρχει εκείνο το έγγραφο, α, δεν ξέρω γιατί <laughs> χάθηκαν όπως είπε ε, πριν η κυρία εδώ, δεν χάθηκαν δε, τα έγγραφα, ποιο φταίει γι' αυτά. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι ευθύνη κρατική, είναι ευθύνη πολιτική και η ευθύνη βρίσκεται στα Υπουργεία, στις κυβερνήσεις, συγκεκριμένα στη σημερινή κυβέρνηση για την συγκεκριμένη κατάσταση εδώ, βρίσκεται στις περιφέρειες οι οποίοι έχουν και το μαχαίρι και το πεπόλιο και φυσικά βρίσκεται σε μια λειψή χρηματοδότηση για όλα αυτά τα προβλήματα. Και από αυτή τη σκοπιά ξέρετε ότι εμείς από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε μέχρι τώρα, προχτές καταθέσαμε νέα ερώτηση ο Λαμπρούλης για το Δαμάς, για τα προβλήματα αυτά. Ε? Και έγινε και συζήτηση <χω> με τον Τριαντόπουλο, ο οποίος είπα περίγραπτα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, μπορεί να τα πει και ο ίδιος ο Γιώργος Λαμπρούλης, <χω> ότι φταίτε εσείς στην ουσία. Δεν φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίνε τα υπουργεία, φταίτε εσεί που λείπουν έγγραφα, φταίτε εσεί που δεν έχετε, ξέρω εγώ, στι ημερομηνίε δεν ήσασταν σωστοί για να καταθέσετε έγγραφα, φταίτε που δεν βρίσκετε να νοικιάσετε αλλού και πάει λέγοντα. Μα το ξέρω ότι δεν υπάρχει. Λέω τι λέει ο κύριο Τριαντόπουλο. Απαράδεκτα πράγματα. Τα καταγγείλαμε και θα συνεχίσουμε να τα καταγγέλουμε. Γιατί αν δεν του αποκαλύπτει, δεν μπορεί να λύσει τα ζητήματα και να πας ένα βήμα μπροστά. Και φυσικά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, μόνο 10% από ό,τι μου λέγανε έχουν βγει οι άδειε που πρέπει για τα κίτρινα σπίτια. Και φυσικά χειρότερη κατάσταση για τα κόκκινα ή οτιδήποτε άλλο. Αποζημιώσεις λειψές, αυτά που δίνουν δεν φτάνουν, συμφωνούμε απόλυτα με όλα τα αιτήματα. Και ξέρετε ότι εμείς δεν τα λέμε αυτά για να σας χαϊδέψουμε τα αυτιά, ούτε ερχόμαστε εδώ για να μας πείτε ευχαριστώ. Καταλαβαίνουμε ότι το λέτε ειλικρινά κι εσείς, όμως εμείς θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να το κάνουμε αυτό. Και είναι καθήκον μας να κάνουμε και περισσότερα πράγματα. Και μέσα στη Βουλή και παντού, μαζί με εσά φυσικά, για να μπορέσουμε και να τους αποκαλύψουμε, να τους πιέσουμε και να επιλύσουν τα ζητήματα. Γιατί όχι μόνο έπρεπε να είστε στα σπίτια σας, αποκαταστημένη περιουσία σας όλοι αύριο, εγώ θα έλεγα χτες, αλλά δεν έχει γίνει από χτες, πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και τα συγκεκριμένα αιτήματα για τα ζητήματα της αγροτιάς, για τα ζητήματα των επαγγελματιών βιοτεχνών, τα προβλήματα που υπάρχουν με τη μεγάλη φορολογία, με τα ζητήματα αυτά, που υπάρχουν, με την απαλλαγή που πρέπει να υπάρχουν από φόρους, από ένφυα, από το ένα, από το άλλο. Θα τα αναδείξουμε, τα έχουμε αναδείξει και κατά τη διάρκεια των πρόσφατων κινητοποιήσεων των αγροτών, των επαγγελματιών όλου του λαού και εδώ στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και παντού. Για παράδειγμα, τέτοια κατάσταση, ξέρετε, βιώνουν και στο αρκαλοχώρι της Κρήτης εκεί οι κάτοικοι με τους σεισμούς, τέτοια κατάσταση βιώνουν και στη Σάμου. Όλες οι άλλες περιοχές βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εσάς εδώ. Και χρειάζεται και ένας συντονισμός γενικότερος, μια πίεση, γιατί αυτά τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν. Πώς θα λύσεις, πώς θα μείνεις στον τόπο σου, να μεγαλώσει τα παιδιά σου, να ζήσεις με αξιοπρέπεια, με ένα εισόδημα, με ένα σπίτι ανθρώπινο και όχι σε κοντέινερ όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, όταν δεν παίρνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να γίνουν. Και για τις επισκευές και για τις αποκαταστάσεις και για το φτιάξιμο νέων σπιτιών και για το φτιάξιμο των καταστημάτων και όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς θεωρούμε ότι ισχύει το αίτημα αυτή τη στιγμή για 100% επιδότηση με κρατική αρρωγή. Αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Δεν είναι στο 100% η επιδότηση. Αλλά είναι συνεχώς με περικοπές λόγω προβλημάτων, λόγω δίθεν που δεν έχει αντοχές η οικονομία όπως μας λένε και φούμαρα. Αντοχές η οικονομία έχει για να δίνουν απαλλαγές σε εφοπλιστές, σε βιομήχανους. Δυστυχώς δεν πληρώνουν φόρους. Το 95% του εργαζόμενου λαού, μέσα εδώ και οι άνεργοι, είναι που πληρώνουν φόρους στο ελληνικό κράτος. Και μόνο το 5% είναι αυτοί που τους λέμε το μεγάλο κεφάλαιο, οι ληστές του πλούτου αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν, μαζί με τα ζητήματα των αποζημιώσεων, της επίλυσης όλων αυτών των γραφειοκρατικών πραγματικά διαδικασιών σε όλα τα ζητήματα λειτουργεί γραφειοκρατικά αυτό το αστικό κράτος, το καπιταλιστικό κράτος. Αλλά εδώ έχει παραγίνει το κακό. Δεν μπορεί να χάνονται έγγραφα, για παράδειγμα. Εδώ πρέπει να καθίσει το σκαμνί ο υπεύθυνο, εκεί που είναι. Που τα σε τα έγγραφα, που ζητάνε από ένα σεισμόπληκτο που μένει σε κοντέινερ μετά από τρία χρόνια ότι χάθηκαν τα, χωριέ, τα χαρτιά τα περσινά που ήταν εντάξει και ήταν ολοκληρωμένα. Μόνο βούρδουλα θέλει. Και βεβαίως τα μέτρα, τα μέτρα παράτασης, τα μέτρα στήριξης πρέπει να γίνουν, να παραταθούν ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, ο ένθια πρέπει να υπάρχει απαλλαγή για όλους τους σεισμόπληκτους, για όλους τους πληγέντες αυτούς. Επίσης δεν μπορεί να γίνονται ή να υπάρχει η, η δαμόκλια σπάθη των πληστηριασμών. Δεν έχεις να πληρώσεις το δάνειο, δεν έχεις να πληρώσεις το κρέος, δεν έχεις να πληρώσεις το, το φόρο, σου παίρνω το σπίτι, σου παίρνω το μαγαζί, σου παίρνω το χωράφι. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να σταματήσουν και να υπάρχει μεγάλη παράταση ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί ο κόσμος και να έχει μια άνεση να σταθεί στα ποδάρια του. Και φυσικά η έλλειψη προσωπικού, Υπάρχει, υπάρχει καταγγελία, το ξέρετε, λείπουν πολιτικοί μηχανικοί, άλλε ειδικότητε. Λείπει διοικητικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει όλε αυτέ τι αιτήσει, όλα αυτά τα προβλήματα για τι αποζημιώσει, για τι ενισχύσει, για τι αποκαταστάσει, για το ένα, για το άλλο και πρέπει να πάρθουν τώρα τα μέτρα να υπάρξει αυτό το προσωπικό. Και στις υπηρεσίες αυτές που είναι υπεύθυνε για την πολιτική προστασία, για τις καταστροφές στο κράτος, αλλά και στις περιφέρειες και στους δήμους. Δεν μπορεί ο δήμαρχος, για παράδειγμα εδώ, ο οποίος είναι στο πλευρό σας, παίρνει μέτρα διεκδικεί και τα ζητά να μην έχει γενναία χρηματοδότηση ο Τύρναβο, για παράδειγμα, από το κράτο ακριβώ γιατί είναι σε μια πληγίζα περιοχή, σε μια σεισμόπληκτη περιοχή που έχει καταστροφή, μαζί με τι υπόλοιπε καταστροφέ στην αγροτική παραγωγή κλπ. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το διεκδικήσουμε όλοι μαζί. Και εμεί πρώτα απ' όλα. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε δήμους οι οποίοι έχουν πληγεί οι άνθρωποι τους, οι πολίτες του μαζί με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα φυσικά, της αντισυσμικής θωράκησης, της προστασίας και όλα αυτά τα ζητήματα. Όχι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί έπρεπε να γίνει σεισμός, δηλαδή να κινδυνέψουν και τα παιδιά εδώ στο δημοτικό σχολείο για να φτιαχτεί. Πώς φτιάχτηκε σε ένα εξάμεινο το σχολείο. Σύγχρονο σχολείο που χαίρεσε τα παιδάκια και τα παιδάκια μπορούν να κάνουν το μάθημά τους μέσα. Άρα μπορεί να γίνει. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι υπάρχουν κάποια ζητήματα και δεν πρέπει να ζούμε καταστροφές για να τρέχουμε μετά ενισχυτικά άντε τι θα κάνουμε να κάνουμε εκείνο και μετά να παρατήσουμε και τα υπόλοιπα γιατί έγινε αυτό αλλά τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια ή άλλα σχολεία σε, άλλες, σε άλλα χωριά αλλού για άλλα ζητήματα δεν έχουν πάρθει μέτρα. Σπίτια δεν έχουν επιδιορθωθεί, δεν έχουν επισκευαστεί και όλος ο δημόσιος χώρος σε όλο το Δήμο του Τυρνάβου και όχι μόνο στο Δαμάζι σε όλα τα χωριά παντού θα πρέπει να ελεγχθούν αντισυσμικά γιατί μιλάμε για μια αντισυσμική περιοχή για μια ζώνη αντισυσμική η οποία θα πρέπει να προστατευτεί ο λαός και όχι να περιμένουμε το επόμενο πότε θα ξαναγίνει ο σεισμός και να τρέχουμε ύστερα από πίσω και να λέμε μπροστά στο παλιό στην παλιά καταστροφή έχουμε και καινούργια και τι να κάνουμε τώρα, ας ξεχάσουμε την παλιά και ας δούμε την καινούργια. Να λέει το κράτος δηλαδή. Και, και ο κόσμος και η περιοχή εδώ να μαραζώνει. Και τα παιδιά μας να μην μπορούν να, να ζήσουν να, στον τόπο τους, να δουλέψουν στον τόπο τους, να φτιάξουν αυτόν τον τόπο, την τοπική οικονομία, κοινωνία και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτές είναι ορισμένες σκέψεις. Έχουμε και άλλες προτάσεις φυσικά. Ξέρετε τι έχουμε καταθέσει και ο Λαμπρούλης συνεχής παρεμβάσεις και θα ξανακάνουμε και συνάντηση θα επιδιώξουμε και με τον Τριαντόπουλο και με όποιον Τριαντόπουλο να κλείσουμε και για τα μαγαζιά αυτά που τέθηκαν εδώ ε, συγκεκριμένα αλλά να ξέρετε πρέπει να είμαστε σε συνεχή επιφυλακή να είμαστε ενωμένοι εδώ κάτω στη βάση αποφασισμένοι και με αγωνιστική εγρήγορση για να στηρίξουμε και όποιε πρωτοβουλίε θα πάρουμε εμεί που θα τι πάρουμε και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή και όπου χρειαστεί και στην περιφέρεια και παντού όπου ε, χρειαστεί για να διεκδικήσουμε ζητήματα και να ανοίξουμε τέλο πάντων κάποια επίλυση από τα προβλήματα τα χρόνια αυτά που χρονίζουν δηλαδή εδώ στην περιοχή. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή, για τη συζήτηση, να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή έχουμε πλήρη συνέστηση ότι ο Δήμαρχος είναι στο πλευρό σας. Ε, ήδη το έχει αποδείξει, τρει μήνε έχει στην εξουσία την τοπική εδώ, αλλά έχει αποδείξει ότι στέκεται αγωνιστικά, φαρετά απέναντι σε αυτούς και δεν κοιτάει να χαϊδέψει αυτιά και διάφορους τέτοιους παρατρεγάμενους, αλλά να τους βάζει στη θέση τους, να τα λέει τα σίκα ζικα και τη σκάφη σκάφη για να επιλύονται προβλήματα. Και εμείς θα είμαστε και στο πλευρό του και στο πλευρό όλων σας. Σας ευχαριστώ.